είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι κερδισμένοι, ας πούμε, σε εισαγωγικά του 2018 με τις καινούργιες φορολογικές δηλώσεις. Είναι οι νέοι επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η-1η του 2015 και για τα 5 πρώτα χρόνια της, τα 5 πρώτα χρόνια δραστηριότητάς τους απαλλάσσονται από το τέλος του επιδιδεύματος. Είναι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Όσοι εργάζονται και αμείβονται με μπλοκάκι και παράλληλα δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή έχουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή σου κατάσταση, άγαμος, έγαμος με ένα ή δύο παιδιά. Εδώ προϋπάρχει και η προϋπόθεση το ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με μπλοκάκι έχουν κάνει το σύνολο των εισοδημάτων μέχρι 3 εργοδότες ή το 75% του συνόλου του εισοδήματος έχει να κάνει σε σχέση με έναν εργοδότη και μόνο. Εκεί λοιπόν πάνε με την κλίμακα των μισθωτών που θεωρείται ευνοϊκή αυτή τη στιγμή φορολογική κλίμακα σε σχέση με το αν θα είχαν τη φορολογία από επιχειρηματική δραστηριότητα, που εκεί ενέχει ο κίνδυνος και της προκαταβολής φόρου και του τέλους επιδέματος και της φοραλληλεγγύης. Έχουμε την περίπτωση των συνταξιούχων που είπαμε και προηγουμένως στον πίνακα 2, εκείνων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας τους και έχουν εξαίρεση από το τέλος επιδιδεύματος από τη στιγμή που έχουν κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα, όπως και για επιχειρηματίες, για ατομικές επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα και εκείνοι έχουν ευνοϊκή φορολόγηση στα φετινά εισοδήματα. Αυτές είναι οι τρεις, θα έλεγα, κατηγορίες που μπορούν να κερδίσουν σε σχέση με τις φετινές δηλώσεις και αν μου επιτρέπει, Σοφία, σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία που έδωσε και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης, σε όλα αυτά που είπε, το μόνο αντίδοτο και όπλο στα χέρια των φορολογουμένων είναι η ρύθμιση των 12 δόσεων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο και το λέω αυτό γιατί έχουμε συνεχή ερωτήματα κάθε μέρα από ανθρώπους που ακούνε για τις 120 δόσεις που δεν τους αφορά και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι, μακάρι να βγω ψεύτης. Μισθωτούς και συνταξιούχους λοιπόν. Μισθωτούς και συνταξιούχους γιατί ρωτάνε πολύ ναι, ότι πότε θα γίνει πότε θα και γίνουν αν θα 120 γίνει. Δόσεις. Βεβαίως. Δεν νομίζω ότι όχι 120, δεν θα γίνουν ούτε 24 ή 36.